μια σειρά που πιστεύαμε ότι θα έχει τελειώσει και δεν έχει τελειώσει. Είναι το Celtics Atlanta. Ένας παίκτης ο οποίος πιστεύαμε ότι μπορεί να έχει παίξει και την τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα του, ήταν ο Trey Young και δεν έχει παίξει την τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα της Atlanta. Έχει σίγουρα άλλη μία. Ο Trey Young. Ένα match-up το οποίο φάνηκε ότι σίγουρα μπορεί να γίνει και sweep και μπορεί να πάρουν ένα παιχνίδι ή το 7ο seed ήταν το Celtics Atlanta και είμαστε στο 3-2. Γιατί είμαστε στο 3-2, γιατί χτες βράδυ, ξημερώματα δηλαδή Τετάρτης, σε ένα παιχνίδι το οποίο πήγαινε full για κλείσιμο, για closing δηλαδή game της σειράς, μέσα στη Βοστόνη, μέσα στο ιστορικό αυτό γήπεδο με το Leprechaun μέσα στο κέντρο. Εκεί κάποια στιγμή που ήταν στους 13-14 πόντους μπροστά η Βοστόνη και είχαν αρχίσει να σηκώνουν ο κόσμος και να φεύγουν, είχαν αρχίσει να κάνουν τα closing arguments οι speakers, ξαφνικά γίνανε 2-3 λάθη, αυλεψίες, υπερβολές και ο παίκτης που λέγεται Trey Young πήρε το ματσάκι πάνω, το έβαλε ένα τρίποντο, έχασε άλλα 2-3. Και έκανε. Ένα έβαλε. Έβαλε ένα για να μειώσει τη διαφορά. Μπήκαν οι βολές. Στους τελευταίους 14 πόντους το χώρο ξέρω. Μπήκαν οι βολές, μιλάω για το τελευταίο λεπτό. Έβαλε ένα τρίποντο στο τελευταίο λεπτό, έχασε και άλλα 2. Του δόθηκε ευκαιρία και στα τελευταία, με 1,5 δευτερόλεπτο, 1 δευτερόλεπτο πριν λήξει το παιχνίδι, το κάρφωσε λίγο πιο κάτω το λόγο και ξαφνικά το ματσάκι. Εκεί είναι το 3-2. Αϊστρέ, το έχει ξανακάνει αυτό μέσα στη Νέα Υόρκη πριν από 2 χρόνια. Θυμάσαι καλά αυτό. Βέβαια, δεν θυμάμαι πάρα πολύ. 4 είναι είχαν νικήσει. 21, ναι. Οι Hawks μέσα στο. Και φτάσαμε μέχρι του τελικού τη Ευρώπη. Φτάσαμε του τελικού, μετά περιποιηθήκαν και του Sixers με τον Ben Simmons να χαιρετάει. Σε αυτή την ιστορική. Σε αυτή τη σειρά που τελείωσε την καριέρα του Ben Simmons. Αυτή τη στιγμή, εγώ θεωρώ ότι η Ατλάντα, αν υποθέσουμε ότι ρε παιδί μου πηγαίνει το επόμενο παιχνίδι και νικήσει. Και νικήσουν οι Celtics, γίνει αυτό δηλαδή που περιμένει η συντηρητική πλειοψηφία των θεατών του NBA και πάει το μάτσο 4-2, στην Ατλάντα τα κάνουν. Γιατί σίγουρα για να πάει 4-2 δεν θα είναι ευθύνη του Γιάννη. Έχουν αλλάξει λίγο. Έχουν αλλάξει, λοιπόν, έχουν αλλάξει τα κόζια. Με αυτό το σούτ έχουν αλλάξει τα κόζια, πιστεύεις. Ναι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν για την Ατλάντα. Γιατί κιόλας, γιατί δεν έπαιξε και ο Ντεγιούνε Μάρεϊ. Όχι, γιατί δεν έπαιξε. Γιατί ο τύπος είναι κουφιοκέφαλος εντελώς. Δηλαδή το λέγαμε για τον Τρέι, αλλά μιλάμε τώρα πάει ο άλλος το βλήμα, ξέρω εγώ. Πάει στο τέλος του παιχνιδιού, έχουν χάσει μέσα στην Ατλάντα και είναι εκνευρισμός γιατί δεν του πει το μάτσο στο τέλος, whatever. Και πάει και κάνει ουσιαστικά. Είπε δύο φωνήεντα στον διαιτητή. Και κάνει bullying στον διαιτητή του. Σκάει πάνω έτσι. Ναι. Γιατί θεώρησε ότι επειδή έχει γίνει εκτός του παιχνιδιού. Γιατί θεώρησε ότι επειδή θα γίνει εκτός του παιχνιδιού δεν μπορεί να δώσει τεχνική ποινή και δεν θα συμβεί τίποτα. Εδώ έχουν κάμερες και τα τσιμέντα. Έχουν κάμερες και τα σκυλάκια. Γιατί δεν θα μιλήσει ο διαιτητή. Ναι. Λέει, ποιο είναι το λόγο που μετράει περισσότερο για το NBA. Θα πει ότι ζούνται Μάρεϊ ή θα πει ο διαιτητή που πήγε. Ανοριμότητα. Και στο match χωρί το ζούνται Μάρεϊ. Πάρα πολύ ωραίο Trey Young έκανε το 3-2. Λοιπόν. Έχει μέλλον η σειρά. Το μάτσο το επόμενο στην Ατλάντα. Έχει μέλλον η σειρά. Είναι... Νομίζω θα το κλείσουν οι Celtics σε αυτό το μάτσο. Θα κλείσει η σειρά αυτή. Λοιπόν, να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, ένα άτομο το οποίο δεν θα το περίμενε κανένα όταν θα πω αυτή τη στιγμή που ξενέρωσε πάρα πολύ από αυτή τη νίκη των Celtics, τον Hawks, είναι η Janet Jackson. Ναι. Το διάβασα. Αυτή η Janet Jackson όποτε μπλέκει με τα αθλητικά, άστορε κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Είχαν κλείσει το γήπεδο της Βοστόνης. Όχι της Βοστόνης. Της Ατλάντας. Της 27 για συναυλία της Janet Jackson. Σκέψου το μενταλιτέ. Ότι είμαστε, ξέρω εγώ, ομάδα, δεν ξέρω τι παίζει με το γήπεδο διοκτησιακά, αλλά κανονίζουν συναυλία, major συναυλία, την ημέρα που θα γίνει ενδυνάμει το παιχνίδι το έκτο εκεί πέρα. Δηλαδή, σκέψτε τώρα την οτροπία. Θα γίνει συναυλία τώρα, θα γίνει, θα κυρωθεί, θα πάει την Παρασκευή, λέει, η συναυλία, έτσι, και, αλλά θα της πάρει όλη τη δόξα η Taylor Swift που θα πέσει στο Mercedes που τον Falcon στην ίδια ώρα. Δεν νομίζω ένας κόσμος ο οποίος θα πήγε να δει την Janet Jackson αυτή τη στιγμή που είναι κοντά. Και Ατλάντα κιόλα τώρα. Ναι, είναι... θα πάει να δει την τέλο. Είναι το ίδιο κοινό με αυτό που θα πάει. Ναι, αλλά η μία πάει στο Dome και η άλλη πάει στο Χριστό. Αυτή τη στιγμή. Τώρα εντάξει, δεν είναι ώρα να μιλήσει για μουσική. Η τέλο αυτή τη στιγμή είναι στο επίπεδο που ήταν η Janet Jackson το 1991. Αυτό είναι okay. Δηλαδή, ένα Rhythm Nation, ξέρω κτλ. Λοιπόν. Πίσω στα δικά μας. Παικτικά όμως. Ναι, κοίτα, εγώ θέλω να πω ότι μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η σειρά. Πώς γίνεται οι Celtics να μην την έχουν κλείσει και θα δώσω το λόγο στο Γιάννη. Θα αφήσω το Γιάννη να μιλήσει. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, εντάξει, να πω ότι μου έχει ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Πόσες λέξεις θα πεις μέχρι να έχουν στείλει rotation. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πω το πω. Δηλαδή, έχω σημειώσει εδώ πέρα κάποια πράγματα. Δηλαδή, απλά είναι τόσα πολλά τα beefs που έχω αυτή τη στιγμή με την ομάδα. Καλά, πρώτα απ' όλα ο Τζο Μιζούλα, αυτά που λέγαμε για το συγκεκριμένο νέο κοποπροπονητή, όλη τη χρονιά γίνονται άλλη μια φορά, περίτρα να επαναλαμβάνονται και επιβεβαιώνονται ότι έχουμε πρόβλημα στα time out. Δηλαδή, βλέπεις το έχει βάλει 14 συνεχόμενους πόντους ο Trey Young μέσα στη Βοστόνη, έτσι.
Και δεν κάνουμε τίποτα. Καθόμε και κοιτάζουμε. Θα μάθει, μικρό. Πήραμε δύο τρέμα στο τελευταίο δεκαδρόλεπτα. Και ο Άντι λοιπόν, είναι μάνα με και μια χαρά θα πάει. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα με, πάρα πολύ με τα rotations. Δηλαδή, τώρα ο Smart, ρε παιδί μου, okay, ο Smart είναι κεφάλαιο για αυτήν την ομάδα. Έτσι, αλλά μετά τον τραυματισμό του δεν είναι ο ίδιος παίκτης. Ειδικά αμυντικά είναι μέρα με νύχτα. Έτσι. Και αφήνει τον πάγκο, τον περισσότερο νομίζω τέταρτο κόρτερ, και τον Derek White, ο οποίος παίζει σαν All-Star τελευταίο καιρό. Και τον Μάλκομ Μπρόγκτον, ο οποίος μπορεί να μην ήταν καλό στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά αυτό είναι γενικότερα ένας κανόνας που γίνεται. Κλείνουμε συνήθως με το Smart. Γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί είναι ο veteran leader της ομάδας και θέλουμε να τον έχουμε ευχαριστημένο για τα αποδυτήρια. Πίπες μπλε. Όλα αυτά είναι στο μυαλό του. Κανένας δεν θα του πει τίποτα, κανένας θα στραβώσει, άμα θα κερδίσει. Και το κάνει συνέχεια. Μην κρινιάζει για το μικρό ρωτήριο. Επίσης, το άρεσε δεκαετία στο 80 μέχρι συμπαίχτες τα παίρνει. Καλά, πρώτα απ' όλα αυτή η ομάδα έχει... Είναι ξέρω εγώ, 10-11 men deep, έτσι, δηλαδή έχει πάρα πολύ υλικό. Για σένα, ο προπονητής δεν το βλέπει έτσι. Τώρα να μιλήσουμε ανοιχτά. Ο προπονητής είναι με 9 πάντως. Ναι, δεν έχει σημασία πώς παίξανε με 9, οι δύο από τους 9, ο ένας, οι 8 παίξανε. Οι 8 ήταν ουσιαστικά. Ο ένας έπαιξε 13 λεπτά, δηλαδή ναι, εντάξει. 7,5. Ναι. Ο Χάουζερ. Αλλά να μιλήσουμε ανοιχτά, αυτούς βλέπει, δεν βλέπει άλλους. Εσύ βλέπεις 11, 12, αυτός βλέπει 9. Ναι ρε παιδί μου, okay. Αλλά από τη στιγμή που παίζουν όλοι αυτοί, πρέπει να κάνουμε σωστές επιλογές για το ποιος θα παίξει. Δηλαδή τώρα να είναι η Ατλάντα με small lineup, με πεντάρι τον Γκόλινγκς και να μου παίζεις μέσα με τον Χόρφορντ και τον Williams, τον Dime Lord, τι διάλο, δεν βλέπεις. Ό,τι πρέπει να κατεβάσει το σχήμα. Κοίταξε. Έχει το καλύτερο τεσάρι που θα μπορούσε να σου τύχει. Δεν γίνεται. Ναι, πες εσύ για να το πω και εγώ, γιατί δεν θέλω να στεναχωριέται χωρίς λόγο. Οι προπονητές έχουν, σε μια τέτοια κατάσταση έχουν δύο επιλογές. Η μία είναι να πούνε ότι θα προσαρμοστώ εγώ στον αντίπαλο, και η άλλη είναι θα πούνε ότι εγώ έχω εμπιστοσύνη στον ομάδα να προσαρμοστεί αυτό σε μένα. Ναι. Αυτός επιλέγει, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι είμαστε καλύτεροι και θα πρέπει αυτοί να μας. Σταματήσουμε γιατί, και όχι να το σταματήσουμε. Γιατί δεν χτυπάμε τον Τρέι Γιάνγκ στην άμυνα. Γιατί για ποιο λόγο δεν πάει κατευθείαν γιατί, όλοι πάνω του. Μη στεναχωριέσαι. Όλοι! Θέλω να καταλάβεις κάτι πάνω σε αυτό που σου λέει ο Γιάννης. Καταλαβαίνω τι μου λέει. Ο αθλητισμός από ένα σημείο και μετά είναι ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από όσο νομίζουμε εμείς οι απλοί θεατές, παιχνίδι ψυχολογίας. Στο μυαλό αυτής της ομάδας η σειρά έχει τελειώσει. Ξεκάθαρα. Στους 13 ποντούς έχει τελειώσει. Ναι. Και λέγανε, πού να χτυπάς τον κόλλο σου κάτω, πόσα θα βάλεις. Εν τω μεταξύ έχανε κιόλας, γιατί παίρνει μόνο αυτός επιθέσεις. Σου τι θα κάνει, τώρα μας κάνει ο κοντός, δηλαδή, θα γίνει τώρα εδώ πέρα. Και αυτό είναι που έγινε και όταν θα πάει 4-2, ή αν θα πάει 4-2, ή όταν θα πάει 4-2, θα βγουν και θα πούνε. Το μοναδικό κακό της υπόθεσης είναι ότι έχουμε παίξει δύο παιχνίδια παραπάνω από τους Sixers. Πολλά. Αυτό θα βγουν και θα. Δεν είναι μόνο σου αυτό. Λέω ότι θα πούνε είναι αυτοί. Πολλά τα κακά. Διότι μια ομάδα η οποία θεωρείται από όλο το NBA upper echelon, θεωρείται φαβορή, θεωρείται ότι το μίνιμουμ που θα πάει θα είναι ο τελικός περιφέρειας, ό,τι και να γίνει. Και βλέπουν κιόλα τους Bucks να χτυπιούνται, αυτοί πανηγυρίζουν και ανοίγουν σαμπάνιες. Mm-hmm. Είναι καθαρά. Φάση ψυχολογίας. Δεν βλέπουν καμία Ατλάντα και θα σα πω κάτι. Δεν βλέπουν και καμία Φιλαδέλφια. Καμία, δεν βλέπουν τίποτα. Και δεν ξέρω αν θα τιμωρηθεί η Βοστόνη, γιατί η ποιοτική διαφορά που έχει και με την Ατλάντα και με την Φιλαδέλφια είναι χαοτική. Έτσι, χαοτική. Δεν θα το πω αυτό για τη Φιλαδέλφια. Είναι πολύ μεγάλη δεν διαφορά και ματσάρουν πάρα πολύ καλά. Άλλο το ματσάρουν και άλλο την ποιοτική διαφορά. Έχει πιο καλούς παίχτες. Άλλο πώς ματσάρεις. Έχει πιο καλούς παίχτες και έχει πιο ουσιαστικούς παίχτες δηλαδή η Βοστόνη. Δεν λέω ότι θα περάσει σίγουρα στους τελικούς το NBA, αλλά είναι αυτή τη στιγμή νούμερο ένα φαβορί από την Ανατολή. Ειδικά έτσι όπως πάει η φάση με τους Bucks. Αλλά όλο αυτό συμβαίνει διότι δεν σε βλέπω καν. Δεν σε υπολογίζω. Και τώρα που καθόμαστε εμείς και κάνουμε αυτή τη συζήτηση, θα δεις ότι θα μπουν και στο επόμενο παιχνίδι. Και μπορεί είναι δυνατόν να το χτυπήσουν από την αρχή. Blow out, αν λογικά. Εντάξει, okay, εντάξει, και τι. Εγώ πάλι είδα άλλο ένα late game situation και ο Joey Mas πάλι δεν έκανε κανένα play ουσιαστικά. Δεν έγινε τίποτα. Δεν σου το έκανε ουσιαστικά. Ήταν ένα σκοτωμένο του Tatum. Έτσι. Και βασικά το ένα δεν έφτασε καν στον αποδέχτη και είχαν μείνει 8-10 δευτερολέπτου, κάτι τέτοιο. Πάλι δηλαδή, εγώ βλέπω ότι αυτά, Βαγγέλη μου, είναι πολύ σημαντικά για την ψυχολογία τη ομάδα. Για την ψυχολογία τη ομάδα που για άλλη μια φορά. Πήγε σε late game situation που είναι close και πάλι το χάσε το παιχνίδι. Ωραία, θα πάρει το πρωτάθλημα με διαφορά. Δεν θα το πάρει το πρωτάθλημα, φίλε. Δεν θα το πάρει το πρωτάθλημα, φίλε. Δεν το πάρει αυτό το θέμα. Όλο αυτό. Απ' την άλλη, θα παίξει με τη Φιλαδέλφεια. Θα έπεσε με τη Φιλαδέλφεια το Σάββατο. Άμα κερδίσει το παιχνίδι. Ο Embiid θα ήταν αμφίβολος. Γιατί πάλι χτύπησε ο Embiid προφανώς. Πάλι έχουμε πρόβλημα. Αλλά όπως και να έχει, στο επόμενο τώρα τη Δευτέρα, αν πάει, ξέρω εγώ πότε θα πάει. Θα παίξει ο Embiid. Να θέλεις να τους δικάσεις πλήρους. Ωραία, τώρα αυτό, όλα αυτά είναι competitive advantage. Λοιπόν, άκου. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Αυτό που λέω, Ζάνη, ένα πράγμα θα πω. Εδώ που παίζουν 40 λεπτά ή δύο, ξέρω εγώ. Δηλαδή, βάλε τις δύο εικόνες να παίζει η μία από πάνω και η άλλη από κάτω. Τελευταία κατεβασιά του αριστερό χειρα playmaker των Kings που λέγεται Diaron Fox και δεν θα το κάνει το shoot. Θα δώσει πάσα. Τελευταία κατεβασιά του playmaker, του shooting playmaker της Ατλάντα που λέγεται Trey Young
Ένα, δύο, τρία, γεια σας, καληνύχτα, κρύωσε. Τέλεια πάσα που μου κάνεις. Θέλω να πω και γι' αυτό, φυσικά. Γιατί εκεί πέρα βάζεις, θεωρώ σωστά, βάζεις τον Τζέιλεν Μπράουν πάνω στον. Μην του δώσεις χώρο! Στον Άιστρεϊ. Αυτό. Κάνε double team. Στον Άιστρεϊ. Καλά βάλεις, κάνεις και βάζεις ψηλότερο παίχτη. Το καταλαβαίνω. Μια χαρά, και εγώ αυτό θα έκανα. Αλλά την άλλη, η οδηγία ποια είναι. Δώσ' του το χώρο να σου σουτάρει από το λόγκο. Το οποίο το κάνει, το κάνει 100.000 φορές στην προπόνηση. Στο κολέγιο. Το κάνει παντού και πάντα. Γι' αυτό είναι signature shot αυτό για εκείνον. Και το κάνει αυτό στο late, στο clutch. Λέει, τι βγαίνω. Και λέει, μετά ο Μπράουν είπε, παιδί μου, ότι. Λέει, όχι, λέει, έκανα λάθος, λέει, μάλλον για το πώς τον έπαιξα και θα έπρεπε να το αφήσω τόσο πολύ χώρο. Αλλά λέει. Μήπως θα έπρεπε, λέει, να πάω πιο κοντά του, να τον οδηγήσω, λέει, στο drive, ξέρω εγώ. Μα προφανώς το κάνει αυτό, φίλε. Όταν είναι στη μέση, ξέρω, στη μέση του ζωγραφιστός μου, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς, αυτό δεν πρέπει να κάνει. Εγώ θα πω κάτι. Εάν για κάποιο λόγο πάμε σε Game 7, all bets are off από μένα. Εντάξει. Στο λέω να το ξέρεις. Εντάξει. Τα Game 7, δηλαδή, θα σου πω κάτι. Δεν είναι προφανώς ίδιας δυναμικής, αλλά πέρσι η Βοστόνη έχανε 3-2 από το Milwaukee. Mm. Και πας στο Milwaukee να κάνεις close το Game 7. Και λέγανε όλοι ότι να το χάσει το μάτς στο Milwaukee και να πάνε πίσω στη Βοστόνη, μια χαρά θα είναι το Milwaukee, θα το περάσει κτλ. Όχι. Όταν πας σε Game 7, δεν ξέρεις τι γίνεται. Κάνεις ένα brain fart, σου βγαίνουν οι άλλοι μπροστά 10 πόντους. Κάτι στραβώνει, γίνεται σαν τραυματισμός. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Και ταλέντο αυτή η ομάδα. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι δεν έχουν ταλέντο. Ναι, εγώ πιστεύω θα είναι στο πολύ καλύτερο. Στο φτερό, δηλαδή, και ο Μπέι βάζει και ο Μπογκδάνοβιτς βάζει. Εγώ νόμιζα ότι στην κανονική περίοδο θα είναι πολύ καλύτερο από εκεί που πήγαν και ήδη το πιστεύαν αυτό το πράγμα και αυτό πήραν και το Μάρι. Δηλαδή, και ο Μάρι βάζει φέσα τη σειρά μέχρι τη βλακία. Αλλά άμα νικήσουν μέσα στην Ατλάντα και πάμε στο 7, εγώ δεν εγγυώμαι τίποτα. Δηλαδή πρέπει οι Celtics να το καθαρίσουν το match τώρα. Mm-hmm. 4-2, γεια σας, πάμε και πάμε να βρούμε τους Sixers. Έχω να πω ότι οι Celtics όταν πήραν το τελευταίο τους πρωτάθλημα είχαν ξεκινήσει πάλι με την Ατλάντα στα 7 match, γιατί δεν μπορούσαν να κερδίσουν κανένα match εκτός. Και πηγαίνανε 3 μέσα, 3 έξω. Με Τζο Σμιθ, Τζο Τσίλντρε και. Τζο Σίλντρε, πεζά τα πατσούλια στην Ατλάντα. Και τον Τζόνσον ήταν τότε. Και τον Μπίμπι στην Ατλάντα. Καμό. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραίες εποχές. Να τις αναζήσουμε.